Και τον καλησπερίζουμε και πάλι. Κύριε Λεκάκη, τι κάνετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μάλλον δεν μας ακούει. Μάλλον δεν μας ακούει. Ας το ξανακαλέσουμε. Ακριβώς. Γιατί έχει ενδιαφέρον, έχει αρκετά ζητηματάκια που μπορούμε να σχολιάσουμε και για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούμε για αυτό το μήνα, για τους επόμενους μήνες. Θα το δούμε πώς ακριβώς θα πάει η κατάσταση πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα και σε σχέση με την τηλεδιάσκεψη που υπήρχε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, των φορέων όλων των πόλεων και των αρμόδιων για θέματα αθλητισμού, αλλά και γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα με την Ευρωλίγκα, που θα μας βοηθήσει και ο Κώστας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κατά πόσο δηλαδή μπορεί η Ευρωλίγκα να έρθει στη Θεσσαλονίκη, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό άλλο, να το βάζεις και το δίνεις κάτω. Α, το αφήνεις και το δίνεις κάτω, όπως λέει και ο Κώστας. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Και το ξέρω. Για να δοκιμάσουμε τώρα. Να καλησπέρισουμε. Ναι, τον κύριο Λεκάκη. Ναι, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω με ακούτε τώρα, γιατί εγώ σας άκουγα πολύ καλά πριν. Ωραία, σας ακούμε και καλά. Ελπίζω ότι φεύγουμε επιτέλους από αυτή την κλειστοφοβική περίοδο της ζωής μας και μπαίνουμε σε μια καινούρια. Βέβαια δεν θα θυμίζει σε τίποτε ό,τι ήταν πριν, αλλά μπορούμε πλέον να ελπίζουμε ότι από σήμερα ξεκινάει μια καινούρια περίοδος για όλους μας. Για πείτε μας λίγο, έτσι για να μπει και ο κόσμος, γιατί ταξιδέχεται και έναν βομβαρδισμό πληροφοριών, το τι πρέπει, τι δεν πρέπει, που είναι και το τραγούδι. Από σήμερα, όπως είπατε και εσείς, είναι λίγο διαφορετικά, πιο ελεύθερα τα πράγματα, αλλά τι είναι αυτό ακόμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθούμε ως κανόνα για να μην έχουμε πρόβλημα? Καλά, πρέπει ούτως ή άλλως να δείξουμε την ίδια υπευθυνότητα που δείξαμε ως λαός το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να ακούμε αυτά που μας λένε οι ειδικοί, να τηρούμε τις αποστάσεις που θεωρώ κατά τη γνώμη μου το πλέον απαραίτητο. Και από εκεί και πέρα πραγματικά δείξαμε ως λαός ότι μπορούμε να κρατήσουμε μια υπεύθυνη στάση. Εγώ θεωρώ ότι το ίδιο θα συνεχιστεί και τώρα και όλα θα κυλήσουν ομαλά προκειμένου να φτάσουμε σε μια κανονικότητα, με νέα μορφή βέβαια, αλλά κανονικότητα πλέον στη ζωή μας. Στην παραλία δεν υπάρχει περιορισμός τώρα. Περπατάμε κανονικά, ελεύθερα τρέχουμε κτλ. Απλά, όπως είπατε, με τους κανόνες υγιεινής. Ναι, περπατάμε κανονικά στην παραλία. Από την Παρασκευή περπατάμε κανονικά στην παραλία. Ήταν ένα μέτρο που πραγματικά ο Δήμαρχος αναγκάστηκε να πάρει με μεγάλη πίεση, αλλά πραγματικά ήταν για το κοινό καλό. Περπατάμε πλέον όπου θέλουμε, χωρίς να στέλνουμε SMS, χωρίς να έχουμε χαρτιά μαζί μας. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα πάνε ακόμα καλύτερα τα πράγματα και θα συνεχίσουμε να μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς πλέον. Στο Δημαρχείο τώρα φοράτε μάσκα, γάντια και τέτοια, εκεί επιβάλλεται νομίζω η μάσκα πλέον ή όχι? Ναι, στους κλειστούς χώρους επιβάλλεται. Στους κλειστούς χώρους επιβάλλεται και ειδικά για τους εργαζόμενους του Δήμου. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη μέρα τους εργαζόμενους που ερχόταν σε επαφή με το κοινό τους είχαμε δώσει την οδηγία να φοράνε ούτως ή άλλως μάσκα. Αυτό συνεχίζει να γίνεται ακόμα και τώρα. Τώρα εμείς βέβαια που είμαστε στα γραφεία και δεν βλέπουμε κοινό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Εντάξει. Μόνο αν έρχεσαι σε κόσμο, σε επαφή με τον κόσμο, θα πρέπει να υπάρχει και η μάσκα, και νομίζω είναι και για άλλους και για άλλες. Για άλλους χώρους πλέον και στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά θα πρέπει να... Σε όλους κλειστούς χώρους, στα μέσα μεταφοράς, στο ένα μέσο μεταφοράς μάλλον που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, σωστό, θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι, να φοράμε τη μάσκα μας. Και σας ξαναλέω, εγώ είμαι από τους αισιόδοξους, θεωρώ ότι τις επόμενες εβδομάδες θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ακόμα καλύτερα τα πράγματα στο κομμάτι του αθλητισμού θα είναι, γιατί είναι και η αρμοδιότητά σας, ή μία από τις αρμοδιότητές σας στο Δήμο. Νομίζω ότι ήσασταν και στην τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αν θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, ειδικά σε αθλήματα, ας πούμε, επαφής. Λέμε ότι πρέπει να κρατάνε αποστάσεις κτλ. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, τι απόσταση να κρατήσουμε?
ή στον μπάσκετ ή οπουδήποτε αλλού. Έχετε δίκιο, απλά θεωρώ ότι θα αργήσουμε ακόμα λίγο για να έρθουμε να μιλάμε για τα αθλήματα επαφής. Η τηλεδιάσκεψη που έγινε με τον Υπουργό πραγματικά είχε τρομερό ενδιαφέρον, γιατί συμμετείχαν ειδικοί από την Επιτροπή Υγείας του Υπουργείου, οι οποίοι ενημερώσανε, ήμασταν πάνω από 200 αντιδήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, και μάλιστα δόθηκε και όλος ο χρόνος για να ακουστεί και όποιος ήθελε. Αυτό που μας είπαν είναι ότι από σήμερα ξεκινάνε μόνο τα ατομικά αθλήματα στις εγκαταστάσεις, είτε της Γενικής Γραμματείας είτε των Δήμων, όπου ο Δήμος Θεσσαλονίκης μάλιστα δεν έχει κιόλας τέτοιες εγκαταστάσεις, για να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως είναι. Αυτό που είπαν είναι ότι τα αποδυτήρια θα παραμείνουν κλειστά, οι κερκίδες θα παραμείνουν κλειστές, θα πρέπει να θερμομετρείται ο αθλητής που μπαίνει μέσα στο χώρο από μία είσοδο αποκλειστικά, τα κυλικεία όλα θα είναι κλειστά, άρα θα πρέπει να προμηθεύονται και να έχουν μαζί τους νερά και διάφορα πράγματα που θα χρειαστούν. Εφόσον τα αποδυτήρια δεν θα λειτουργούν, θα πρέπει να υπάρχουν πάγκοι έξω προκειμένου να αφήνουν τα πράγματά τους. Άρα λοιπόν και να καταγράφεται ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα στο χώρο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια εντελώς καινούργια πραγματικότητα για τους ανθρώπους του αθλητισμού. Απλά εμείς ως Δήμος Θεσσαλονίκης δεν διαθέτουμε τέτοιους χώρους ατομικής άθλησης. Αν εξαιρέσουμε τα γήπεδα του τένις, τα οποία δεν θα ανοίξουν ακόμα, δεν θα λειτουργήσουν ακόμα, οι υπόλοιποι χώροι του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι περισσότερο για ομαδικό και μαζικό αθλητισμό. Έχουμε χρονοδιάγραμμα για το κατά πόσο, μάλλον το πότε θα μπορέσουμε, υπάρχει πλάνο για να επιστρέψει, ας πούμε, και ο επαγγελματικός αθλητισμός. Μιλάω για το ποδόσφαιρο που είναι και ανοιχτό σχολείο, γιατί και το μπάσκετ αντιλαμβάνομαι και το βόλι είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι κλειστά γήπεδα. Δόθηκε ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα σε όλους εσάς από τον Υπουργό? Κοιτάξτε, τα χρονοδιαγράμματα αυτά που είπε ο Υπουργός είναι ότι θα βγαίνουν με βάση το τι θα βλέπουμε κάθε εβδομάδα και το πώς θα πηγαίνει κάθε εβδομάδα το άθλημα το οποίο επιτρέπεται. Δηλαδή, εάν τώρα μέσα στις επόμενες 15 μέρες δούμε ξαφνικά ότι στους αθλητές οι οποίοι γυμνάζονται, γιατί ξέρετε υπάρχουν και οι αθλητές σε μεγάλο επίπεδο αυτή τη στιγμή που ετοιμάζονται για Ολυμπιάδες, που ετοιμάζονται για παγκόσμια, που ετοιμάζονται για τέτοιες διοργανώσεις, εάν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, σίγουρα θα πάνε πίσω όλα. Αλλά ο προγραμματισμός του Υπουργείου είναι καλός εχόντων των πραγμάτων από τον Ιούνιο και μετά να έχουμε μία επιστροφή και στα ομαδικά αθλήματα. Και μάλιστα νομίζω προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν και η απόφαση του να ξεκινήσουν τις προπονήσεις οι επαγγελματικές ομάδες, και εκεί βέβαια με συγκεκριμένους όρους, με συγκεκριμένες αποστάσεις, με συγκεκριμένο αριθμό παιχτών, αλλά νομίζω κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου να επιστρέψουμε και σε αυτά τα αθλήματα. Άρα ξεκινάμε με αυτές τις ομάδες που είπε 6-8 ατόμων σε γκρουπ για τη φυσική τους κατάσταση, και κάποια στιγμή φαντάζομαι θα το επανεξετάσετε, θα ξανακάνετε μια παρόμοια τηλεδιάσκεψη γύρω στις 20 του Μάη για να δούμε πού βρισκόμαστε και να πάμε στο επόμενο βήμα. Έτσι θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Θα πηγαίνει βήμα-βήμα, απλά θεωρώ ότι οι τηλεδιασκέψεις αυτές είναι περισσότερο ενημερωτικές. Αυτό που έχει σημασία είναι η άποψη των ειδικών. Είναι η άποψη της Επιτροπής Υγείας, οπότε τη στιγμή που θα δώσουν το πράσινο φως για να επιτραπεί, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν και θα ξεκινήσει πάλι και ο μαζικός αθλητισμός. Ξέρετε, αυτό είναι και κάτι που το περιμένουμε και εμείς στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί ήδη προετοιμάζουμε να μεταφέρουμε δράσεις σε ανοιχτούς χώρους, δηλαδή TRX, Yonga, προσωπική άθληση, φυσική κατάσταση. Οι γυμναστές μας, αντί να τα κάνουν σε γυμναστήρια, πλέον τώρα που είναι καλός ο καιρός, να μπορούν να βγάζουν τους δημότες και να τους γυμνάζουν σε υπαίθριους χώρους. Όπως και τα υπαίθρια γυμναστήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα οποία υπάρχουν, θα αξιοποιηθούν με γυμναστή ο οποίος θα κάνει όργανα πλέον σε δημότες που θέλουν να αθληθούν. Άρα λοιπόν, πέρα από τον επαγγελματικό αθλητισμό, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς ως τοπική αυτοδιοίκηση, το πότε θα επιτραπεί η ομαδική άθληση. Ο κόσμος από τη μία είναι χαρούμενος για το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος που είδαμε σε άλλες χώρες, ή όχι μάλλον χαρούμενος, να πω σωστά, ότι είναι πιο ήσυχος σε σχέση με άλλες χώρες. Από την άλλη όμως, ξέρετε, όταν καθημερινά ακούμε 5 κρούσματα, 6 κρούσματα, 10 κρούσματα, άρα πολύ μικρό αριθμό,
σου λέει γιατί να είμαι τόσο περιορισμένος, γιατί να μην ανοίγουν τα μαγαζιά, γιατί να μην ανοίγει, να μην έχω ας πούμε καθίσματα έξω σε ένα εστιατόριο ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει λίγο να τον βάλουμε να καταλάβει το γιατί συμβαίνει το συγκεκριμένο κομμάτι, όταν στη χώρα μας έχουμε 140 θανάτους από το συγκεκριμένο ιό, οι περισσότεροι είναι με υποκείμενα νοσήματα οι άνθρωποι, και την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλες ασθένειες που έχουν πολύ περισσότερους θανάτους ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει ο κόσμος να μπει σε μια λογική και ζητάει υπεύθυνες θέσεις και τοποθετήσεις για να καταλάβει γιατί έχει περάσει αυτό που πέρασε και γιατί συνεχίζουμε με μια σειρά μέτρων από εδώ και στο εξής. Πραγματικά χρειάζεται και να ξέρετε ότι όσο περνάει ο καιρός και θα μεγαλώνει και η ύφεση στην οικονομία και θα φαίνεται και τα αποτελέσματα του γενικότερου lockdown το οποίο πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας, εκεί θα αρχίσει να ζητάει ο κόσμος και ακόμη περισσότερες εξηγήσεις και δικαίως θα ζητάει. Γιατί όπως λέτε και εσείς αναφερθήκατε σε ένα θέμα στα καταστήματα εστίασης, έτσι μιλάμε για, και ειδικά στην πόλη μας, για έναν κλάδο... Είναι το πιο απλό που σκέφτομαι, έτσι. Ναι, μα όχι, μα πραγματικά έτσι είναι. Και είναι και ένας κλάδος ο οποίος στην πόλη μας ειδικά είναι από τους μεγαλύτερους οικονομικά κλάδους. Και βλέπουμε ότι και μάλιστα έρχονται και σε εμάς. Εγώ μάλιστα πριν από λίγο είχα συνάντηση και με μέλος διοικητικού συμβουλίου των καταστήματων εστίασης, όπου μου είπε ότι περισσότεροι δεν θα ανοίξουν. Ήδη ετοιμάζουν κάποιο είδους διαμαρτυρία. Άρα λοιπόν πραγματικά θα πρέπει υπεύθυνα σε αυτούς τους ανθρώπους να εξηγήσουμε όταν πλέον θα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις. Και πραγματικά εμείς και ως Δήμος κοιτάζουμε πώς θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους και να του απαλύνουμε όσο μπορούμε τον πόνο που προκαλείται από όλη αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε τους ειδικούς, να ακούμε τους ειδικούς ακόμη και όταν φάσκουν και αντιφάσκουν, όταν τη μία μέρα λένε άλλα και την άλλη μέρα λένε άλλα. Δεν είμαστε γιατροί για να μπορούμε να κρίνουμε. Άρα λοιπόν πραγματικά είχαμε μέχρι τώρα αξιοθαύμαστα για τη χώρα μας αποτελέσματα. Δεν έχει μάθει η Ευρώπη να δίνουμε τέτοια αποτελέσματα ως χώρα. Δώσαμε και ένα μάθημα, αν θέλετε, σαν λαός, και είναι κρίμα τώρα, όπου πλέον, ξαναλέω, ξεκινάμε να μπαίνουμε σε ένα είδος κανονικότητας, να μην ακούσουμε αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πραγματικά χρειάζεται να υπάρξει υπεύθυνη απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέτει ο κόσμος. Υπάρχει και το θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τοποθετήσεις διάφορες σχέση με την Ευρωλίγκα. Αν θέλετε να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο του δεν κάνουμε τίποτα, δεν αθλούμαστε, δεν παίζουμε. Ναι, κοιτάξτε τώρα, με την EuroLeague να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο στόχος αυτής της πρότασης ως Δήμος Θεσσαλονίκης είναι να ξαναβάλουμε τη Θεσσαλονίκη στο χάρτη των μεγάλων διοργανώσεων. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι η τελευταία φορά που έγινε Final Four στη χώρα μας ήταν το 2000, έτσι, και μιλάμε τώρα για μια πόλη η οποία ήταν αυτή όπου οι ομάδες της έβαλαν το άθλημα μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι. Άρα μιλάμε ότι 20 χρόνια μετά προσπαθούμε να ξαναβάλουμε στο χάρτη τη Θεσσαλονίκη. Είναι εδώ και πολλές ημέρες, αρκετές ημέρες είμαστε σε επαφή με τα στελέχη της EuroLeague. Στην αρχή τους εκφράσαμε ότι εμείς το ενδιαφέρον μας για να πάρουμε τη διοργάνωση. Μας εξήγησαν ότι είναι οι αγωνιστές που απομένουν συν το Final Eight, κάτι το οποίο το έκανε πιο ελκυστικό για μας, γιατί γνωρίζουμε όλοι το πόσο μεγάλο θα είναι το πλήγμα στην οικονομία της πόλης μας. Μιλάμε για 15.000 περίπου διανυκτερεύσεις που θα είναι οι αποστολές συν οι δημοσιογράφοι που ακολουθούν. Η πόλη μας έχει κάποια πλεονεκτήματα, δύο στάδια, το Nick Gallis Hall και το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία, όπου μπορούν να φιλοξενήσουν τους αγώνες με κάποιες παρεμβάσεις βέβαια από την Ευρωλίγκα σε σχέση με το παρκέ, με τις μπασκέτες, με αυτά που χρησιμοποιούν. Είναι μικρές οι αποστάσεις και από το αεροδρόμιο και από τα ξενοδοχεία προς και από το γήπεδο, και το βασικότερο όλων, αν θέλετε, είναι ότι η πόλη μας είχε πάρα πολύ λίγα κρούσματα, η χώρα μας είχε πάρα πολύ λίγα κρούσματα, υπάρχουν οι μονάδες, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ στη διοργάνωση το να είναι ασφαλείς οι αθλητές εκεί που θα πάνε, και πάνω εκεί λοιπόν δομήσαμε την πρόταση. Έγιναν οι πρώτες επικοινωνίες, εστάλει
η επιστολή του Δημάρχου το επίσημο πλέον ενδιαφέρον. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες πόλεις που διεκδικούν με αξιώστη διοργάνωση, αλλά πραγματικά θεωρούμε ότι τα ωφέλη τα οποία θα αφήσει στην πόλη μας θα είναι πολλαπλά. Άλλωστε, να σας θυμίσω ότι η προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου ήταν ότι θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε στην πόλη μας πολλά μεγάλα αθλητικά πολιτιστικά events. Βέβαια, γνωρίζουμε καλά ότι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, όχι η χώρα, όλος ο κόσμος, ότι τα μεγάλα events πλέον δεν μπορούν να γίνουν με κόσμο. Να πω ότι η EuroLeague, εάν καταφέρουμε και την πάρουμε, σε οποιαδήποτε πόλη και να γίνει, θα γίνει και κλεισμένων των θυρών, δεν θα επιτρέπεται σε θεατές η πρόσβαση, αλλά καταλαβαίνουμε το πόσα ωφέλη αφήνει για τον Δήμο Θεσσαλονίκης το να γίνει μια τέτοια διοργάνωση. Θα υπάρξει και πρόταση για να συμμετάσχουν ΠΑΟ και Άρης ως guest star, δεν νομίζω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ πάντως ότι η Ευρωλίγκα θα έπρεπε να σκεφτεί το να βάλει τον Άρη μέσα, γιατί οφείλει ένα μεγάλο μέρος επιτυχίας του αθλήματος στη χώρα μας σε αυτό το σύλλογο. Πραγματικά θα ήταν ιδεατό να μπορούσαμε να πούμε ότι οι ομάδες μας συμμετέχουν πάλι στην κορυφαία την τάξη διοργάνωση, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ξέρουμε όλοι ότι είναι αδύνατο. Ναι. Πάντως φαντάζομαι ότι η πρόταση είναι ολοκληρωμένη, γιατί προκύπτουν θέματα και με τις μετακινήσεις και με τη διαμονή. Εντάξει, δεν είναι πλέον τα πράγματα απλά για καμία διοργάνωση, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου απλά. Και μιλάμε, σας ξαναλέω, για 15.000 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο τζίρος περίπου είναι 3 με 4 εκατομμύρια για τα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης μας. Έχουμε μιλήσει με τους ξενοδόχους, έχουμε δει το πώς θα γίνουν οι μεταφορές από και προς το γήπεδο. Θεωρώ ότι η πρόταση είναι πλήρης και θεωρώ μάλιστα ότι η πρόταση είναι πολύ ελκυστική και για την EuroLeague. Πότε περιμένουμε την απάντηση, πότε είναι στο πλάνο? Μέχρι τέλη Μαΐου μας έχουν ενημερώσει ότι θα αποφασίσουν πού θα πάνε τη διοργάνωση. Βέβαια, θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι ότι ακόμα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην γίνει και καθόλου η διοργάνωση. Μιλάμε πάντα ότι θα έχει πάρθει απόφαση από τη διοργανώτρια αρχή να γίνει διοργάνωση. Οπότε εκ των πραγμάτων, εμείς σε αυτό το πλαίσιο της σκέψης και για τα ωφέλη για την πόλη, αλλά και για τα ωφέλη που μπορεί να δώσει η πόλη προς την διοργάνωση, καταθέσαμε την πρότασή μας και περιμένουμε πλέον να αξιολογηθεί από την EuroLeague. Χρήσανθε, κάτι άλλο? Δεν μας ακούει ο Χρήσανθος. Νομίζω τα καλύψαμε, κύριε Λυκάκη. Τώρα σας ευχαριστήσουμε. Ναι. Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω εγώ για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Να είστε καλά και σε εσάς. Γεια σας.